Καλησπέρα και από την πολιτική προστασία. Η αντιμετώπιση της πανδημίας αποτελεί κοινό στοίχημα για τον κρατικό μηχανισμό, για τον κάθε πολίτη και είναι κάτι το οποίο πρέπει καθημερινά να το παραλαμβάνουμε. Γιατί σε αυτή τη μάχη ο καθένας έχει το ρόλο του και απαιτείται η αγαστή συνεργασία όλων για να σπάσει αλυσίδα μετάδοση του ιού. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών το αντιλαμβάνεται αυτό και το αποδεικνύει με τις πράξεις της και με την αυστηρή τήρηση των μέτρων. Και ο κρατικός μηχανισμός από την πλευρά του λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να περιορίσει την εξάπλωση του ιού και να προστατεύσει το δικαίωμα όλων στο πολύτιμο αγαθό της υγείας. Σε σχέση με τα θέματα ενημέρωσης, όσο αφορά την δομή μεταναστών στη Ριτσόνα, θα πω απλά ότι συνεχίσαμε με κάποιες ιχνηλατήσεις και κάποια τεστ που αφορούσε low risk και επαφές της νοσούντος. Και 22, τα 22 δείγματα ήταν αρνητικά, άρα έχουμε ολοκληρώσει 90 περίπου δείγματα στην περίπτωση αυτής. Περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τη Ριτσόνα και με τα ζητήματα που αφορούν τις δομές θα σας δώσει σε λιγάκι, θα σας ενημερώσει ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής ετούντων ασύλου, ο κ. Μάνος Λογοθέτης. Τώρα, σε σχέση με το επιβατικό Βενιζέλος, σήμερα, όπως γνωρίζετε, βρέθηκα στον Πειραιά, στην προβλήτα Ε12 που έχει δέσει. Πραγματοποιήθηκε η αναγκαία, η βασική τεχνική σύσκεψη εφαρμογής που αφορά στο ειδικό σχέδιο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Οριστικοποίησαμε λεπτομέρειες που αφορούν στην εκένωση και στη μεταφορά των επιβατών. Απλά, για λόγους αρχείου, να σας πω ότι τα δύο δείγματα που χτες ήταν αμφιλεγόμενα, επαναλήφθηκαν σήμερα και ήταν αρνητικά. Άρα, πρακτικά, σημαίνει ότι επί 382 επιβατών, 121 ήταν θετικοί, 2 στο νοσοκομείο και 119 πάνω στο πλοίο και 261 ήταν αρνητικοί. Σε σχέση με τους θετικούς, 65 είναι υπήκοοι Τούρκοι, 17 Ινδονήσιοι, 16 από την Ουκρανία, 5 από την Ελλάδα, 6 από το Ουσμπεκιστάν, 3 από τη Μολδαβία, 2 από την Κούβα, 1 από τη Βουλγαρία, 2 από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 1 από το Κυργιστάν και 1 από τη Λευκορωσία. Είναι οι υπηκότητες που αφορούν στους 119 επιβάτες του πλοίου, οι οποίοι θα παραμείνουν για 14 μέρες σε καραντίνα μέσα στο πλοίο και σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΕΟΔΗ και παρακολουθούμενοι από ειδικό κλιμάκιο υγειονομικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ταυτόχρονα, οι 261 αρνητικοί, θέλω να σας ενημερώσω ότι οι 31 Έλληνες θα παραμείνουν ως πλήρωμα υποστήριξης με δική τους αίτηση και σε συνόηση με την πλοιοκτήτρια εταιρεία στο πλοίο. Η διαχείριση των συγκεκριμένων σε σχέση με την επόμενη μέρα σημαίνει ότι μόλις ολοκληρωθεί η καραντίνα των 14 ημερών που αφορούν στους θετικούς, αυτοί θα παραμείνουν άλλες 14 ημέρες για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει το οποιοδήποτε πρόβλημα. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όλων η υγεία είναι εξαιρετική και η συντριπτική πλειοψηφία όλων των θετικών είναι ασυμπτωματική. Τώρα, σε σχέση με τους 230 επιβάτες οι οποίοι έχουν αρνητικά δείγματα, στις 7 ξεκινάνε οι διαδικασίες μεταφοράς τους σε 3 διαφορετικά ξενοδοχεία και θα ολοκληρωθεί σήμερα όλη η διαδικασία αυτή μέχρι αργά το βράδυ. Άρα μέχρι αργά το βράδυ και με τις διαδικασίες που προβλέπονται όλοι αυτοί σε 3 αποστολές συγκεκριμένες θα οδηγηθούν σε 3 διαφορετικά σημεία της Αττικής όπου θα παραμείνουν για 14 ημέρες. Τώρα, σαν τελευταίο ζήτημα ενημέρωσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά της νόσου και με απόφασή μας της πολιτικής προστασίας και κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Χαράλα Μπομπονάνο και τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, αποφασίζει το περιορισμό κίνησης πολιτών στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας και συγκεκριμένα σε 2 περιοχές. Πρώτον, στην περιοχή Νότιο Πάρκο, οριζόμενο από την Ιχθυόσκαλα, περιφερειακή εθνική οδό Πατρών Πύργου Νέο Λιμένα. Και η δεύτερη περιοχή είναι η περιοχή Πλάζ Αγιάς από Κανελοπούλου, περικλείοντας όλη την περιοχή παρά το έλος Αγιάς. Ο περιορισμός τίθεται σε ισχύ από αύριο Σάββατο και για 14 ημέρες. Θα ισχύει για τις εξής ημέρες και ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 2 το μεσημέρι ως τις 8 το πρωί της επομένης και το Σαββατοκύριακο καθόλου το 24ωρο θα παραμένουν κλειστοί. Επίσης, με απόφαση πολιτικής προστασίας, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με τον Δήμαρχο Βόλου, κύριο Αχιλέα Μπέο,
αποφασίζει το περιορισμό κίνησης πολιτών στην παραλία του Βόλου και συγκεκριμένα στον πεζόδρομο της προέκτασης της οδού Αργοναυτών, κατά πλάτος από το ρήθρο του πεζοδρομίου ως και το ακραίο τμήμα του κρυπηδώματος και κατά μήκος από το ύψος της οδού Καρτάλη ως και το Πανεπιστήμιο και από το ύψος της οδού Φιλελλήνων καθόλου το μήκος του πάρκου του Αγίου Κωνσταντίνου έως και την προέκταση της οδού Περεβού. Ο περιορισμός τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα, 6 Απριλίου, και για 14 ημέρες. Θα ισχύσει για τις εξής μέρες και ώρες, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 η ώρα την επομένη και καθόλου το Σαββατοκύριακο θα παραμένει κλειστές. Αγαπητοί μου συμπολίτες, συνεχίζουμε την προσπάθεια. Είναι πλέον αντιληπτό ότι ένας στόχος δίχως σχέδιο είναι μια απλή ευχή. Και εμείς αποδεικνύουμε κάθε μέρα όλοι μαζί ότι και στόχο έχουμε αλλά και σχέδιο.